Το τηλεφωνικά έχει να μας δώσει δύο ειδήσεις. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θανάση, καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές. Έχουμε δύο ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στη διασταύρωση του Στριμωνικού περίπου στις 7 το απόγευμα σήμερα. Στο ατύχημα ενεπλάκησαν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται 4 οχήματα. Από τη σύγκρουση μεταξύ των οχημάτων τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, 3 άτομα, 2 άντρες και 1 γυναίκα και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο των Σερών, ελαφρά όμως τραυματισμένοι ευτυχώς. Στο σημείο, να πούμε ότι έσπευσαν άντρες της τροχέας, οι οποίοι διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο αυτό ατύχημα με τα 4 γιόταχη αυτοκίνητα. Εκεί να πούμε ότι ήταν και από την πρώτη στιγμή και όχημα, ένα όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας των ΣΕΟΡ με 3 άντρες για να προχωρήσει στην πλήση του οδοστρώματος για να μην υπάρχουν τα λάδια και σημειωθεί και άλλο νέο τροχαίο ατύχημα. Λίγο η βροχή, λίγο η απροσεξία, είχαμε αυτό το τροχαίο με τα 4 οχήματα, Θανάση. Δημήτρη, ξέρουμε ποια πόλη ήταν, προς τη Θεσσαλονίκη ή προς τις Σέρες? Προς τις Σέρες ήταν, στη διασταύρωση του Στριμωνικού. Τώρα βέβαια περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας της τροχέας για το πώς έγινε το συγκεκριμένο τροχαίο ατύχημα, ποιοι οδηγοί έφταιγαν και είχαμε τη σύγκρουση των 4 οχημάτων, Θανάση. Ελπίζω να είναι τουλάχιστον περαστικά στους ανθρώπους που τραυματίστηκαν. Είναι ελαφρά τραυματισμένοι, αυτό μας το είπαν και πηγές μέσα από το Γενικό Νοσοκομείο των Σερών. Πάμε μέχρι το Ζερβοχώρι τώρα, του Δήμου Βυσσαλτίας. Στη γειτονιά μου, ναι. Στη γειτονιά, ναι. Εκεί να πούμε ότι χθες το πρωί συνελήφθη ένας 20χρονος, ο οποίος και στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές. Όπως προέκυψε λοιπόν από την αστυνομική έρευνα, το πρωί της Παρασκευής ο νεαρός πλησίασε μία 86χρονη γυναίκα, η οποία κινούνταν πεζή στο χωριό, στα σοκάκια του χωριού, και με τη χρήση σωματικής βίας της αφαίρεσε μία τσάντα και το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ, καθώς επίσης και ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο είχε μέσα στην τσάντα και στη συνέχεια διέφυγε. Εντοπίστηκε όμως αμέσως, ύστερα από τις αναζητήσεις των αστυνομικών, και συνελήφθη. Να πούμε ότι ο 20χρονος με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερών. Όπως σου είπα και πριν και όπως μας ανέφεραν και οι αστυνομικοί, έχει απασχολήσει και το παρελθόν με παρόμοιες πράξεις. Είναι μια εξέλιξη, μια να πω ρουτίνα και των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι γνωρίζουν ποιος είναι, αλλά ναι, να μείνουμε σε αυτά. Μάλιστα. Κάτι άλλο, Δημήτρη? Όχι. Έχουμε τις καθιερωμένες συλλήψεις στο τελωνείο του Προμαχώνα για το λαθρεμπόριο, για την πάταξη του λαθρεμπορίου, με αλκοολούχα, ποτά, τσιγάρα, και συνεχίζονται εκεί ακάθεκτοι οι έρευνες. Σε λίγο αυτό δεν θα είναι η είδηση, διότι έχουμε κάθε μέρα και αρκετές συλλήψεις. Πάντως θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και τις απόψεις των τελωνειακών για τα τι ακριβώς γίνεται με αυτές τις υποθέσεις. Πόσα δηλαδή μέχρι σήμερα, πόσες συλλήψεις έχουν γίνει και τι λαθρέα ποτά τσιγάρα εντοπίστηκαν, για να τους αποδώσουμε και τα εύσημα, Θανάση. Η ειδική, Δημήτρη, μιλάνε για πολλές χιλιάδες φοροδιαφυγή. Θα το δούμε. Θα το δούμε από Δευτέρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο. Τη δημιουργία νέας πολιτικής